Ορίστε κύριε Παφίλη, έχετε το λόγο. Τι έγινε κύριε Σπρίτζη, τους διώξατε και ξαναήρθε το κράτος της δεξιάς μας σε 3 χρόνια. Τώρα για να μιλήσουμε και πιο... μάλλον τους είχατε διώξει και ξαφνικά έγινε εισβολή και ξαναμπήκαν. Είμαστε σε μια θλιβερή περίοδο, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, που αφορά τις πυρκαγιές. Πεντέλη, Μυτιλίνη, Κρήτη, Δάσος Δαδιάς, Ηλία, αμέτρητα. Τεράστιες καταστροφές οικολογικές, αλλά και καταστροφές περιουσιών του ελληνικού λαού. Όμως μαζί με τις φωτιές κάηκε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Το αφήγημα και το δικό σας και των προηγούμενων και των προπροηγούμενων. Είμαστε πανέτοιμοι. Κάθε χρόνο βαρέθηκα να ακούω ότι είμαστε Απρίλιο μήνα καταθέτουμε εμείς ερώτηση στη Βουλή και λέμε ποια είναι η κατάσταση και τι μέτρα χρειάζονται να πάρθουν. Απάντηση από το Υπουργείο ότι τα έχουμε όλα λυμένα. Ιδού η πραγματικότητα. Γιατί αλήθεια, γιατί φωνήβω όντως εν τη ερήμο, γιατί οι προτάσεις που καταθέτουμε δεν είναι για το σοσιαλισμό. Είναι για το τι μέτρα πρέπει να πάρθουν τώρα. Γιατί απουσιάζει από όλες τις κυβερνήσεις η λέξη κλειδί, μία μάλλον από τις λέξεις κλειδί, που λέγεται προλήψη. Εδώ τώρα για να πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο δάσος της Δαδιάς δεν υπάρχουν δρόμοι μέσα. Και δεν μπορούσαν να μπουν οι πυροσβέστες μέσα για να... γιατί δεν γίνεται μόνο με τα αεροπλάνα. Ούτε δρόμοι δεν έχουν ανοιχτεί. Για να μην πω και άλλα πολλά παραδείγματα πρόληψης. Γιατί η πρόληψη είναι βασικό. Όμως τι περισσεύει από όλες τις κυβερνήσεις. Περισσεύουν οι λέξεις κόστος και όφελος. 0,04% από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις πυρκαγιές. Όλων των κυβερνήσεων. Και μετά λένε γιατί 4.000 πυροσβέστες με το οργανόγραμμα πριν από πολλά χρόνια που έχουν αλλάξει και οι συνθήκες και που όλοι ορκίζεστε και προβάλλεται και υπάρχει μια βάση βέβαια για την κλιματική αλλαγή. 1.500 υπάλληλοι του δασαρχείου λείπουν. Πόσους υπαλλήλους είχε πέρσι η Δυτική Αττική? Έναν κυριολεκτικά. Δεν ξέρω φέτος, γι' αυτό χρησιμοποίησα το περσινό, γιατί δεν το έχω ελέγξει. Λείπουν αυτοί λοιπόν. Και λείπουν και πολλά πυροσβεστικά μέσα. Αυτό που υπόθηκε και ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό ήταν ότι στην πυρκαγιά, στην Πεντέλη, είχαμε περισσότερα περιπολικά από πυροσβεστικά. Φυσικά θα επενέσει στην αυτοθυσία και των αστυνομικών που πήγαν, αλλά όμως τις φωτιές δεν τις σβήνει το 100, ούτε τα περιπολικά. Τις σβήνουν τα πυροσβεστικά και οι πυροσβέστες. Και εκεί υπήρχε απουσία και υπάρχει απουσία μεγάλη. Και βέβαια υπάρχει ένα άλλο βασικό. Αυτό το έγκλημα που έγινε, δεν θυμάμαι ποιο κυβέρνηση Πασόκ έγινε, ο διαχωρισμός και της δασοπυρόσβεσης από το δασαρχείο, από την ευθύνη του δασαρχείου στην πυροσβεστική, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, γιατί ο πυροσβέστης δεν ξέρει το δάσος, είναι εκπαιδευμένος για άλλα πράγματα και φυσικά αυτό δεν λέει καμία κυβέρνηση να το αλλάξει. Εμείς εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους κατοίκους, στους πυροσβέστες που με αυτοθυσία πραγματικά παλεύουν, στους εθελοντές και στις λαϊκές δυνάμεις στις οποίες είμαστε μπροστά, και τα μέλη του κόμματός μας και οι οπαδοί μας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, οργανωμένοι με την καθοδήγηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλων, είναι κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλές μέρες στην πρώτη γραμμή. Και ο λαός βέβαια, ο οποίος τελικά αποδεικνύεται ότι τις περισσότερες φορές είναι πιο αποτελεσματικός από αυτό το γιγάντιο κράτος που θα τον προστατεύει. Και γι' αυτό λέμε, ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό. Άμεσα, εμείς
προβάλλουμε τα αιτήματα για νέα χρηματοδότηση, έστω και τώρα, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, για νέα χρηματοδότηση, όσο γίνεται να υπάρξουν κάποιες υποδομές. Καταμέτρηση, χαρτογράφηση ζημιών. Αποκατάσταση άμεσα, αποζημιώση 100% στους πληγέντες. Και βέβαια προσλήψεις. Δεν πάει άλλο. Δεν το καταλαβαίνετε βοά όλη η κοινωνία, ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις που έχουμε, ούτε και τα μέσα. Δεύτερο, το θέμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρό βέβαια και που είναι καταδικαστέο της παρακολούθησης του αρχηγού του κόμματος. Όμως να σας πω κάτι, κύριε Καμίνη, εσείς και ο Κολόμβος. Ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική και τώρα ανακαλύψατε ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Λέω ότι είναι εξόφθαλμο, έτσι δεν το συζητάμε, καταδικαστέο κλπ. Αλλά αυτό είναι κοινό μυστικό. Όταν εμείς καταγγέλαμε και με στοιχεία την παρακολούθηση γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τη συνακρόαση με τη Νέα Δημοκρατία και με άλλα κόμματα, η ΑΔΑΕ, κουβέντα, η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, για να μην φωνάζετε και πολύ, έφυγε και ο Σπυρίτσης τώρα, ο κ. Σπυρίτσης. Τότε δεν πήρατε θέση. Φτάσαμε στη Βρετανία, στα τηλέφωνα, σε ένα μέρος, ήταν και αλλού. Ποιοι ήταν από πίσω? Εδώ δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συνεργασία. Καμιά κουβέντα και καμία ανακοίνωση από πολλά κόμματα. Ούτε σήμερα υπάρχει απάντηση. Γιατί συνεχίζεται αυτό. Κατά διαστήματα συνεχίζεται. Γιατί άραγε? Τι έχει να πει η κυβέρνηση? Τι έχει να πει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν βρίσκει άκρη? Αφού φτάνει στην πηγή, γιατί δεν πίνει και νερό? Να το πω έτσι και χωριάτικα, κύριε Κουτσούμπα, εμείς που είμαστε και ρουμελιώτες. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι ποιος παρακολουθεί, ποιος? Δεν μπορεί να απαντήσετε, τι κράτος είστε? Εδώ μπορεί να απαντήσετε σε ποια υπηρεσία, σε ποια περιοχή βρίσκεται την τάδε όρο Παφίλης, παράδειγμα, για να μην χρησιμοποιήσω κανέναν άλλο. Δεν μπορείτε να μας πείτε ποιος παρακολουθεί? Το ποιος παρακολουθεί είναι πολύ απλό. Παρακολουθούν από επιχειρηματίες, αλλά κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι κοινό μυστικό, το ότι παρακολουθούν. Τι μέτρα παίρνετε? Για πέστε μας για όλα αυτά. Παράδειγμα, τι αποδεικνύεται, εγώ το είπα το πρωί, χωρίς να έχω στοιχεία, ότι είναι το Predator. Ποιος το παράγει το Predator? Το Ισραήλ δεν το παράγει. Ισραηλινή εταιρεία και συνεργάζεται και με Ιταλούς. Τι μέτρα πήραν και οι φίλοι σας οι Ισραηλινοί που τους έχετε θεούς, και εσείς που λέτε να γίνουμε Ισραήλ, λέω για την ελληνική λύση, τι μέτρα πήραν για την εταιρεία αυτή? Η εταιρεία αυτή πουλάει το λογισμικό στην ελεύθερη αγορά παντού και κανένας δεν ξέρει πού. Πήραν κανένα μέτρο να την κλείσουν? Πήραν κανένα μέτρο για πρόστιμο? Πήραν για κυρώσεις στο Ισραήλ που ανέχεται τέτοια εταιρεία? Όχι. Άρα υποκρισία στο μεγαλείο. Εμείς το ξέρουμε. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη, ποτέ δεν σταμάτησαν αυτά. Τώρα βέβαια έχουν αναβαθμιστεί σε άλλο επίπεδο και λέω πάλι ότι είναι καταδικαστέο, δεν το συζητάμε. Πάμε στο νομοσχέδιο. Αναβάθμιση, λέει, της εκπαίδευσης, να το διαβάσω, προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας και βελτίωση υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη. Ενίσχυση αισθήματος ασφάλειας μέσω εξυγχρονισμού της Σχολής Αξιωματικών της Ελλάς. Οργάνωση και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας. Πρώτο ερώτημα. Τι σημαίνει ασφάλεια? Να το καθορίσουμε. Τι σημαίνει ασφάλεια των πολιτών? Για να δούμε. Σε σχέση με το ρόλο της αστυνομίας πάντα. Για μας το ΚΚΕ σημαίνει ότι ο αποκλειστικός ρόλος της αστυνομίας πρέπει να είναι, δεν έχουμε αυταπάτες, ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος. Αυτό εννοούμε ασφάλεια. Και ειδικότερα του οργανωμένου που έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Και θα πω κανένα δυο λόγια μετά. Λέω, δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος. Ποιο είναι το αντίστοιχο δόγμα, θα το πω έτσι, των κυβερνήσεων που υπερασπίζονται αυτό το σύστημα και μάλιστα με τη Λευκή Βίβλο? Διότι εδώ λέγονται κομψά μερικά πράγματα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τι σημαίνει ευρωπαϊκά πρότυπα?
Τι σημαίνει αστυνομία με τον κόκορα σηκωμένο του πιστολιού? Σημαίνει λευκή βίβλος πολιτικά, την οποία την παρουσίασε ο κύριος Χρυσοχοίδης και η οποία είναι καθοδηγητική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μαύρη, κατά μαύρη βέβαια. Τι λέει λοιπόν, λέει αυτό που είπε ο Νίκος Παπαναστάσης, εξωτερική ασφάλεια ενιαία. Τι πάει να πει αυτό? Πού θα γυρίσουμε? Δηλαδή, όποιος έχει αντίρρηση με πολλά πράγματα απειλεί την εξωτερική ασφάλεια και τα σύνορα της χώρας. Αυτά είναι δυνητικά. Τα λέει η Λευκή Βίβλος, δεν τα λέω εγώ. Υπάρχει ο εσωτερικός εχθρός. Ποιος είναι ο εσωτερικός εχθρός? Ποιος? Κατονομάστε τον. Γιατί δεν το λέτε? Είναι το λαϊκό κίνημα. Είναι εκείνοι που αμφισβητούν, να το πω απλά, αυτό το σύστημα. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που βγάζετε λόγους, τι λέτε? Δεν θα την εφαρμόσετε? Ή δεν θα την εφαρμόζετε? Μην πείτε όχι, γιατί έχω και παρακάτω. Και θα εκτεθείτε. Θα εκτεθείτε άσχημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τι λέει? Λέει ότι η αστυνομία πρέπει να δράσει σε εποχές των κοινωνικών εντάσεων που χαρακτηρίζονται από την πόρωση των κοινωνιών και την ανάπτυξη πολυπληθών κινημάτων, διαμαρτυρίας και διεκδίκησης δικαιωμάτων. Τι λέτε μου? Δηλαδή τι νομίζετε ότι είναι η κοινωνία? Νεκροταφείο? Τι νομίζετε, ότι ο άλλος εξοδεύει ένα εκατομμύριο για το καπρίτσιο το ένα βράδυ και άλλος θα πεινάει σε όλη του τη ζωή και δεν θα παλέψει? Δεν θα ξεσηκωθεί? Αυτό λέει κοινωνικές εντάσεις και διεκδικήσεις δικαιωμάτων. Ποια δικαιώματα? Το δικαίωμα στη ζωή, στη δουλειά, σε μια αξιοπρεπή ζωή, τη στιγμή που ο ίδιος παράγει τον πλούτο. Αυτά λέει η Λευκή Βίβλος. Όταν λοιπόν λέμε ότι θα προσαρμοστεί το δίκαιό μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε την εξής αφελή ερώτηση. Στην Ακαδημία, την αστυνομική, τι θα διδάσκετε? Ότι έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι, δώστε μου όλο τον χρόνο, δεν ξαναμιλάω. Ότι δεν έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι να διεκδικούν μεροκάματα? Ότι δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν απεργία? Ότι δεν έχουν δικαίωμα να συγκρούονται με αυτή την πολιτική, αλλά το μόνο δικαίωμα που έχουν είναι να ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια. Τι λέτε, ανιστορείτε είστε? Σε όλη την ιστορία των κοινωνιών πάντα υπήρξαν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα. Και τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, όταν δεν έφερναν την ανατροπή ενός συστήματος, τουλάχιστον κέρδιζαν, έπαιρναν κάποιες κατακτήσεις. Εδώ λοιπόν είναι ένας βασικός κίνδυνος. Δεύτερον, τι ονομάζει τρομοκρατία η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι όλοι σας? Καμιά δημοκρατία το λέει ανοιχτά, αλλά οι υπόλοιποι τι ονομάζει τρομοκρατία και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας? Τα έχω πει 2 φορές και τώρα έρχεται η τρίτη και τα έχετε συμφωνήσει κιόλας. Αυτό είναι η τραγωδία. Και τα έχετε ενσωματώσει κιόλας στους νόμους κάθε φορά τους αντιτρομοκρατικούς όλοι σας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ας λέει εδώ τώρα την υποκρισία. Λέει λοιπόν, καθορίζει την ακροδεξιά, καθορίζει την θρησκευτική, την ισλαμική δηλαδή, να το πω έτσι, τρομοκρατία και την ακροαριστερή τρομοκρατία. Τι είναι η ακροαριστερή τρομοκρατία? Λέει λοιπόν ότι αυτοί που αμφισβητούν τις αξίες αυτού του συστήματος, δηλαδή την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αυτοί είναι τρομοκράτες, ή δυνητικά τρομοκράτες. Είναι αυτοί που λένε ότι είναι μεγάλη αδικία ο πλούτος να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια και η φτώχεια να συγκεντρώνεται σε πολλά. Ή ότι είναι δυνητική τρομοκρατία αυτοί που λένε ότι πρέπει η υγεία, η παιδεία και πολλά άλλα κοινωνικά αγαθά να είναι δημόσια και δωρεάν. Τι θα διδάσκεται, κύριε οικονόμου, με συγχωρείτε, θα διδάσκονται αυτά? Όταν θα πάμε θέμα τρομοκρατίας στην αστυνομική ακαδημία, τι θα πει ο καθηγητής? Δεν θα τα πει αυτά, αφού είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού την έχετε ενσωματώσει σε όλους τους νόμους. Με εσάς, με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πει? Θα σηκωθεί ένας μαθητής, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, και θα σας πει, μα τι μας τα λέτε αυτά, κύριε Τάδε, αφού εσείς θα έχετε ψηφίσει στον αντιτρομοκρατικό νόμο όλα αυτά. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρξει εκπαίδευση ή όχι. Είναι σωστό να υπάρξει εκπαίδευση και θα πω παρακάτω. Το πρόβλημα είναι τι θα διδάσκεται και σε ποιες συνθήκες. Τι λέγανε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης? Τι σημαίνει κοινωνική ειρήνη?
Να την προσδιορίσουμε. Είναι το έγκλημα, το οργανωμένο. Δεν το λένε. Κοινωνική ειρήνη σημαίνει να μην κουνιέται φύλο. Να είναι υποταγμένοι οι εργαζόμενοι σε μια αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική. Αυτό σημαίνει η κοινωνική ειρήνη και το έγραφε και μάλιστα και ο κύριος Πανούσης. Ότι είναι το βασικό θέμα, ότι η αστυνομία πρέπει να εξασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη, δηλαδή δούλε, σκύβε και μη μιλάς. Αυτή είναι η πραγματική ουσία. Θα μας πείτε, καλά εσείς δεν θέλετε εξυγχρονισμό. Βεβαίως θέλουμε. Και είμαστε από τους πρώτους που βάλαμε ζήτημα εξυγχρονισμού και του εξοπλισμού και των πάντων. Με ποιο σκοπό όμως? Με το σκοπό την αντιμετώπιση του εγκλήματος και του οργανωμένου εγκλήματος. Και μια και μιλάμε για το έγκλημα, σύμφυτο και με το σύστημα κλπ. Και το οργανωμένο, αυτά που αποδεικνύονται καθημερινά είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει πολύ επαφές πολύ ψηλά και καθοδηγείται από πολύ ψηλά. Δέστε τώρα με το αεροπλάνο, το Αντόνοφ που έπεσε, που άρχισαν και γράφουν, όχι ριζοσπάσεις, άλλες εφημερίδες, και άρχισαν και ανακοινώνουν και Αμερικάνοι. Δέστε τι γράφουν για τα όπλα που στέλνετε στην Ουκρανία. Τι γράφει η Ιντερπόλ, τι γράφει η CIA, 20% λέει. Είναι αυτό που πάει και ελέγχεται και το υπόλοιπο πάει σε λαφρεμπόριο. Και επιμένετε, αυτοί τα γράφουν, υπάρχουν εκθέσεις. Έχουν δημοσιευτεί, όχι στο ριζοσπάστη λέω, σε άλλες εφημερίδες και μάλιστα είναι πολλές φιλικές και από την κυβέρνηση. Να μην πω ονόματα εφημερίδων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητάμε εξυγχρονισμό για να το αντιμετωπιστεί και λοιπά, αλλά δεν πρόκειται. Τέτοιος εξυγχρονισμός και αλίμονος στα παιδιά της αστυνομίας που παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα πολλές φορές με τα εννιάρια και με παλιά μέσα για να αντιμετωπίσουν τι? Συμμορίες που είναι πάνοπλες. Όπως και οι πειρατείες που είναι πιο μπροστά. Ποιος τα δίνει όλα αυτά? Ποιος τα δίνει? Έχουν τα όπλα σηριακό αριθμό? Γιατί δεν πιάνουν τις εταιρείες? Οι εταιρείες δεν τα παράγουν, δεν βάζουν σηριακό αριθμό. Πιάνεις ένα όπλο. Η εταιρεία που το έδωσες, εσύ που το έδωσες κλπ. Δεν είναι απλό. Αλλά είναι και θέμα, αν θέλεις να το κάνεις ή όχι. Και επομένως, για να τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ονομάζουμε, που ονομάζεται πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μας δεν ισχύει. Δεν έχει σχέση με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ακόμα και σε αυτό εδώ το πανεπιστήμιο. Στρατιωτικοποίηση είναι. Και της αστυνομίας. Και αυτοί που λένε ότι είμαστε με τον νόμο και την τάξη, θα πρέπει να σκέπτονται, αν και το σκέπτονται, τι σημαίνει νόμος και τάξη. Νόμος και τάξη σημαίνει να χτυπηθεί η πορνεία, η ληστεία, όλα τα εγκλήματα. Αυτό σημαίνει νόμος και τάξη. Νόμος και τάξη δεν σημαίνει να βαράς τους συνταξιούχους που διαμαρτύρονται. Νόμος και τάξη δεν σημαίνει να βαράς τους αγρότες. Νόμος και τάξη δεν σημαίνει να χτυπάς ασύστολα τον κόσμο και να έχεις χημικά μέσα σε διαδηλώσεις που έχουν παιδιά και με καρότσια. Γιατί αυτά συμβαίνουν. Επομένως, αυτή θα είναι η κατεύθυνση. Και η πανεπιστημιακή αστυνομία, τι, ξέρω κύριε οικονόμου, τι γνωρίζομαι, να τρώμε πανεπιστημιακό ξύλο τώρα, θα είναι πιο εκλεπτισμένο, όχι το κανονικό, το παλιό. Λοιπόν, η ίδια πραγματικότητα όμως αποδεικνύει ότι αυτές οι διακηρύξεις άλλα πράγματα κρύβουν. Και ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Κατεβαίνει μία διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη μαζικών οργανώσεων και μπουγελώνει, ρίχνει στο ΝΑΤΟ ότι είσαστε τα όπλα που στέλνετε θα σκοτώνουν τον κόσμο. Από πού ως πού? Οχήματα τζις, πιάνει έναν που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, το κάνει τουλούμι στο ξύλο, κυριολεκτικά, πάει στο νοσοκομείο, τον πάει στο νοσοκομείο και του βάζουν και χειροπέδες στο καρότσι. Πού είναι αυτό σήμερα? Πού βρίσκεται? Θα σας πω που βρίσκεται. Στα δικαστήρια, γιατί έγιναν μηνύσεις, όρμησαν και χτύπησαν πάλι τον ίδιο άνθρωπο και άλλους ανθρώπους που κάναν τις μηνύσεις. Και τους απειλούν κιόλας. Κομμούνια θα πεθάνετε. Πού είναι αυτός? Αυτό είναι νόμος και τάξη? Έκανε, κάνε του μήνυση. Ότι ναι, έριξε μπογιά σου. Αλλά να τον κάνεις του λούμι στο ξύλο, να τον πας στο νοσοκομείο και να τον δένεις, πράγμα που απογορεύεται ρητά. Δεν ξέρει ο αστυνομικός. Μπορεί και να ξέρει, μπορεί και να είναι, πώς το λέει, ξέρεις, δεν ξέρεις όμως. Να συνεχίσουμε.
ΜΑΤ στην υπηρεσία των επιχειρήσεων. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Παφίλη, έτσι. Τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ? Τι δουλειά έχουν τα ΜΑΤ να υπερασπίζουν τον εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους? Και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά υπάρχουν παρεμβάσεις πολλές φορές, πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς, που τα μαλακώνουν αυτά τα πράγματα. Να συνεχίσουμε. Είναι δυνατόν να κατεβαίνουν 10 μηχανές δίας και δράση για να πιάσουν 2 μαθητές που πάνε να κάνουν κατάληψη? Και μου λένε, λέει, κύριε Παφίλη, λέει, νομίζαμε ότι πιάσαν τον Εσκομπάρ. Να τους κουβαλάνε, λέει, 15 χρόνια παιδιά και 16. Τι νοοτροπία είναι αυτή? Το κράτος είμαι εγώ δηλαδή. Επομένως, λέμε να συνεχίσω και για άλλα. Άπειρα παραδείγματα. Βάλτε τελεία, όχι αλλά. Όχι, βάζω τελεία και παύλα. Έτσι. Και παύλα. Περιμένουν και άλλοι, πολύ ωραία. Θέλω να κάνω μία διευκρίνηση μόνο. Εμείς δεν λέμε ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι τέτοιοι. Ίσα-ίσα. Υπάρχουν αστυνομικοί που είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών, είναι όλοι. Κανένας πλούσιος δεν στέλνει τα παιδιά τους στην αστυνομία. Απλώς προσπαθούν να τους βάλουν να χτυπάνε τους πατεράδες τους και τα αδέρφια τους και τα παιδιά τους αύριο. Ότι υπάρχουν αστυνομικοί αξιοπρεπείς, υπάρχουν αστυνομικοί που αντιστέκονται, και αυτό να ξέρετε ότι θα αυξηθεί αυτό το κλίμα, γιατί έχουν και φιλότιμο. Όμως υπάρχουν και άλλοι που διαπαιδαγωγούνται σε μια κατάσταση η οποία, αφού γίνεται ανεκτή από το επίσημο κράτος που έπρεπε να έχει τσεκούρι, τσεκούρι, γιατί αν μια φορά μπορεί να τιμωρηθεί ένας που κάνει κάτι, μια παρανομία, ο αστυνομικός όταν την κάνει πρέπει να τιμωρηθεί 50. Για να κοπεί, να κοπεί και ο βήχας. Και αναρωτιέται κανένας. Ρώτησα κάποιον από τα ΜΑΤ. Σκέφτηκες ποτέ, του λέω, όπως χτυπάς με το κλόπ να σκοτώσεις ένα παιδί 17-18 χρονών, πώς θα ζήσεις μετά? Και όμως. Άρα λοιπόν τελειώνουμε. Εμείς το καταψηφίζουμε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύουμε ότι και μέσα στο αστυνομικό σώμα και σήμερα και αύριο θα δυναμώσουν πολύ οι αντιστάσεις, γιατί και ο κόσμος βλέπει και κρίνει.